Τι απαντήσατε στον κύριο Ρεπατά όταν έθεσε τον εαυτό του στη διάθεσή σας να τον καλέσετε ή όχι, κρίνοντας εσείς, αν θα πρέπει να είναι εδώ σήμερα για να διευκρινίσει και να πει και την άποψη της κοινοπραξίας. Το τι είπατε λίγο πριν ότι είναι αδιάφορο. Εμένα δεν μου είναι αδιάφορο. Θέλω να μάθω τι το απαντήσατε. Γιατί προφανώς για να μην είναι εδώ δεν τον καλέσατε, γιατί αν τον είχατε καλέσει τον ίδιο, θα ήταν εδώ, αφού τον ίδιο στο ζήταγε. Άρα προφανώς του είπατε κάτι, εκτός αν ο άνθρωπος δεν έχει κάτι πάθει, ξέρω εγώ. Προφανώς λοιπόν του είπατε κάτι για να μην έρθει. Μπορώ να μάθω, σας παρακαλώ, να μου απαντήσετε πριν συνεχίσω. Να πω μια κακία τώρα. Θεωρώ ότι βεβαίως δεν είστε εκπρόσωπος του κ. Ρεμαντά, έτσι. Και θα περίμενα την ερώτηση αυτή την κύριο Ρεμαντά. Εγώ λέω το εξής, κύριε Ρεμαντά, και το φωνάζω με όλους τους τόνους. Δεν έχει καμία σημασία η προσωπική μου γνώμη. Λέω λοιπόν, και αυτό που είπα στον κύριο Ρεμαντά είναι ακριβώς αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θεωρώ ότι είναι και εκπρόσωποι εδώ τη Κλαμποτέ. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ανοιχτό, οι συνεδριάσεις του είναι ελεύθερες. Έρχεται όποιος νομίζει ότι θέλει να παρευρίσκεται, είναι εδώ. Όποιος δεν θέλει να παρευρίσκεται, είναι αλλού. Δεν καλούμε κανέναν, κύριε Παύλου, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τους... Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι έχω καλέσει δύο φορές επισήμως τους μετόχους της εταιρείας να πάω. Όχι, έχω έτοιμα, έχω ζητήσει από τους δύο φορές και μου γράψει τα παλιά του τα παπούτσα. Εδώ λοιπόν είναι να δεχτώ την άποψή σας, να την πω η ουσία, όπως είπε ο κ. Γιάννης Πύρη, η Γενική Συνέλευση στις 10 του μηνός είναι εδώ, γιατί εδώ ουσιαστικά εκφράζονται απόψεις. Λοιπόν λέω ότι εδώ είναι η δική μας άποψη και δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Και μακάρι να ήταν εδώ ο κ. Ρεμαντάς και να κάτσει απέναντί μου. Του τα είπα και προχθές, κύριε Παύλου. Όταν θίχτηκε όλος ο Δήμος, παρουσία 4 δημάρχων, που μας είπε ο κ. Ρεμαντάς ότι ατυχήσαμε. Ήταν ατύχημα που είχαμε συνεταίρους του Δήμου, το Δήμο μας. Και σηκώθηκα και έφυγα. Λοιπόν, ελεύθερη είναι η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είπα στον κ. Ρεμαντά, αν ήθελε μπορούσε να ήταν εδώ. Λοιπόν, δεν καλύπτω με τίποτα με την απάντηση αυτή και το ξέρετε. Και ξέρετε επίσης ότι τα πράγματα δεν πρέπει να είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, κύριε Δήμαρχε. Όταν δε, και το κρίνω αυτό, θα σας πω από τι. Από το ύφος που μιλήσατε, από αυτά που είπατε, την επίθεση που κάνατε προς την κοινοπραξία και τους διοικούντες. Αυτό δεν μπορούσατε να το πείτε κατά πρόσωπο. Αυτό τουλάχιστον κρίνω εγώ. Αλλά αυτό είναι δικό σας δικαίωμα, αλλά όχι καθ' ολοκληρία, γιατί εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η Γενική Συνέλευση και κακώς, αν μας ρωτούσατε, εμείς θα λέγαμε να είναι εδώ. Δεν έχουμε τίποτα. Άλλωστε εδώ πέρασαν κατά καιρούς πρόσωπα και πρόσωπα της κοινοπραξίας που μας φόβανε χέρια και πόδια. Λοιπόν, μπορείτε, κύριε Παύλη, ούτε εγώ εσείς, λοιπόν, ακούστε, έχω εγώ τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, έχω εγώ τον λόγο, εγώ θα τον καλέσω. Τι είμαι εγώ, ο εκπρόσωπος του Ρεμαντά που είπατε και δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά, από έδρας. Να ρωτήσω ακόμα κάτι. Ξεκινήσατε πάλι τους ηρωισμούς, τους πατριωτικούς λόγους κτλ. Κτλ. Γιατί έτσι έπρεπε να φτάσετε πού? Ότι δεν μπορούμε έτσι να πάμε στο διάλογο, αλλά πάμε. Προτείνουμε να κάνουμε διάλογο. Γιατί όντως σας είπαμε ότι κολυσιεργείτε. Γιατί δεν βλέπετε ότι ο χρόνος χάνεται. Αυτό που δεν το βλέπατε 2,5 χρόνια τώρα. Αυτό που 2,5 χρόνια σας φωνάζει σύσσωμη αντιπολίτευση, ότι προσέξτε και λύστε το θέμα με την ελεύθερη τεχνική. Η Λουτράκη ΑΕ πεθαίνει και εσείς από τη μια μέρα στην άλλη και από τον ένα μήνα στον άλλον. 2,5 χρόνια φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τη Λουτράκη ΑΕ να υπάρχουν αυτές οι κατασχέσεις. Και σήμερα λέτε ότι εμείς σας λέμε ότι κελυσιεργούμε. Μα αυτή είναι η τακτική σας. Αυτό κάνετε συνεχώς. Είπατε επίσης και δεν είπατε ψέμα, κύριε Δήμαρχε. Είναι οι ελάχιστες φορές που το λέω, αλλά θα το πω και τώρα. Είπατε, εκτός αν εννοείται άλλος, οπότε θα μου πείτε και θα το πάρω πίσω. Ότι κάποιοι είπατε στο Διοικητικό Συμβούλιο, είπαν ότι δεν χρειαζόταν να φτάσουμε εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αρκούσε μόνο απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε, για να μην φέρετε πρακτικά τώρα εδώ? Εγώ είπα δεν θέλω Γενική Συνέλευση, δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει νοημότητα, δεν χρειάζεται Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση χρειάζεται μόνο όταν τυχόν πάρθει απόφαση
και γίνει ΑΕ, τότε βεβαίως πρέπει να επικυρώσει τα αποτελέσματά της. Το να ξεκινήσει κανείς διάλογο και ο Γιώργος Αγγιάννης πει, το πω πρώτο, ότι αρκεί μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η εντυπώτητα μεταξύ μας ότι θα συμφωνήσουμε και θα κρατήσουμε τον λόγο μας για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ποιος σας είπε ότι εμείς, όχι να μου πείτε εσείς, ποιος είναι αυτός που είπε ότι δεν χρειαζόταν να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χιλοπραξία είπατε, θα μείνει ανοιχτή ούτως ή άλλως. Εδώ σε μια αποστροφή του λόγου. Εγώ ρωτώ, αφού παίρνετε αυτή την ευθύνη και το γνωρίζετε, τότε προς τι όλα αυτά, γιατί ήρθαμε σήμερα. Γιατί λέτε ναι στο διάλογο, σε ποιο διάλογο, αφού η κοινοπραξία θα μείνει ανοιχτή. Λόγια, πατριωτικά, λονταρισμοί όπως είπε ο συνάδελφός μου, ο Δημήτρης, σωστά μου. Γιατί, για να πούμε ότι ναι μεν, εμείς είμαστε κόντρα σε όλα ό,τι αφορά Club Hotel Λουτράκη, αλλά όμως είμαστε και έτοιμοι για το διάλογο. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει σήμερα, κύριοι, όντως σε εξαιρετικά βαρύ κλίμα. Και το λέω αυτό γιατί συνεδριάζει ανάμεσα σε καταγγελίες, σε απειλές, σε βαρύτατες προσβλητικές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που επιμελώς συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα αναρωτιέται κανείς αν αυτό είναι μόνο για πολιτική εκμετάλλευση επειδή έρχονται οι επόμενες δημοτικές εκλογές σύντομα ή είναι αυτή η εποχή που περνάμε που όλοι διψούν για πολιτικό αίμα. Είναι μόνο αντιπολιτευτικοί λόγοι ή όντως είναι και συμφέροντα από πίσω για να κατευθυνθούν οι εργασίες τυχόν διαλόγων και μετατροπής κοινοπραξίας σε ΑΕ από συγκεκριμένα άτομα και για συγκεκριμένους σκοπούς. Συνάδελφοι, υπεράνω αυτών, εμείς ακόμα σήμερα να αποφασίσουμε. Εμείς έχουμε ήδη θέσει τη γνώμη μας στην κοινή γνώμη να αποφασίσουμε πρώτα απ' όλα για τη σωτηρία της Λουτράκη ΑΕ. Ερχόμαστε να αποφασίσουμε για τη σωτηρία των ακινήτων του Δήμου μας γενικότερα. Ερχόμαστε να αποφασίσουμε για τους εργαζόμενους των δύο εταιριών και της κοινοπραξίας η μία αλλά και της Λουτράκη ΑΕ από την άλλη. Ερχόμαστε να αποφασίσουμε ένα διάλογο με όρο, όχι μόνο το διασφάλιση των διεκτημένων όσων έχουμε, αλλά που να διεκδικήσουμε και περισσότερα και μπορούμε. Για όλα αυτά χρειάζεται διάλογος. Αυτό μόνο καλούμεθα σήμερα να αποφασίσουμε, αν όχι, και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όπως είπαμε και λίγο πριν κάποιοι, θα σταματήσουμε, βεβαίως θα σταματήσουμε. Εμείς, αυτά όλα προ πολλών ημερών, θα θέσαμε στην κοινή γνώμη με μία ανακοίνωση της αδέμου της Δημοτικής Κίνησης, την οποία προσυπέγραψαν και τα τρία μέλη Δημοτικής Σύμβουλης, η οποία ανακοινώθηκε στις 9 Οκτώβου του 2013, τοποθετήθηκε σαφώς επί του προβλήματος και παρότρινε μεταξύ άλλων και παρατάξεις να πάρουν αποφάσεις με τίτλο της ανακοίνωσης τότε, σήμερα επικαιροποιείται, κλάψες, λεονταρισμοί και πατριωτισμοί για λαϊκή κατανάλωση δεν λύνουν το πρόβλημα. Και αυτό ακριβώς σήμερα ήταν η επικεφαλίδα του λόγου του Δημάρχου. Λέγαμε λοιπόν ότι παρά την έντονη διαφωνία μας για το ύφος των επιστολών και των πρωτοβουλειών της διοίκησης κοινοπραξίας προς το Δήμαρχο και τα μέλη του ΔΣΣ του Δήμου μας, πρέπει να αντιπαρέλθουμε το γεγονός άμεσα μπροστά στις κρίσιμες στιγμές που περνάει ο Δήμος μας. Το καυτό θέμα της προτινόμενης μετατροπής της κοινοπραξίας ΑΕ προβλέπεται ότι μπορεί να γίνει στο άρθρο 6 της Συμβουλευτικής Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο που υπογράψαμε το 1995. Έχει πολλές φορές συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών και κατά το παρελθόν. Το 2000 που έγινε και σχετική μελέτη από καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2006 που προχώρησε η Επιτροπή
αλλά διέκοψε στις 16 Μαΐου και όχι Φεβρουάριο όπως αναγράφεται, κύριε. Γιατί αντιμετωπίζετε τον Αλέξη, φέρετε να γράψουμε. Φεβρουάριο είναι πολύ πιο μακριά τις εκλογές. Γιατί αντιμετωπίζετε τον διαφορετικό πνεύμα από το σημερινό. Είχε δε και σε 4 μήνες εκλογές και θεώρησε ότι δεν μπορούσε να δεσμεύσει την επόμενη δημοτική αρχή. Εμείς τώρα, σαν να δέσμευε τη δημοτική κίνηση, έχοντας υπόψη την κατάσταση της οικονομίας στη χώρα μας και τον δοκιμαζόμενο λαό της πατρίδας μας, την οικονομική κατάρρευση της άλλοτε κρατεάς Λουκράκη ΑΕ ως αποτέλεσμα των πολιτικών των τελευταίων δημοτικών αρχών. Τρίτον, τις πρόσφατες κατασχέσεις των περιουσιακών δυστυχίων, την αδυναμία οικονομικής της ανάγκαψης, αφού για άγνωστους λόγους οι διοικούντες δεν ήθελαν να λάβουν υπόψη τους τις πολλαπλές μας προτάσεις. Πέμπτον, την οικονομική αδυναμία του ιδίου του Δήμου. Έκτον, την επαφιλούμενη πτώχευση και στάση πληρωμών της κοινοπραξίας και την εξαυτή δίνευση όλης της περιουσίας της εταιρείας μας, λόγω της παρούσας νομικής μορφής ως όμικρον έψιλον, και ο κίνδυνος στο σημερινό χρέος 42 εκατομμυρίων να το επωνυστεί εξ ολοκλήρου επιτράχεια η ΑΕ, έβδομον τη μεγάλη πιθανότητα η κυβέρνηση σε περίπτωση πτώχευσης να μην επαναχορηγήσει άδεια στην περιοχή μας εν ώψη λειτουργίας καζίνο στο Φλίσμο, τις απολύσεις 1.400 εργαζομένων στο καζίνο και στην ΑΕ, τους προμηθευτές εν ώψη Λουτράκια ΑΕ, τους προμηθευτές και την αγορά γενικώς του Δήμου που υποβοηθείται μέσω της οικονομικής κρίσης από τη λειτουργία του καζίνου, το οικονομικό και όχι μόνο πισωγύρισμα του Δήμου σε άλλες εποχές μετά και την διακοπή εργασιών των περισσότερων εμφιαλωτηρίων, αλλά και την άσχημη πορεία του τουρισμού στο Δήμο μας, εμείς δηλώσαμε τότε και ξαναδηλώνουμε σήμερα απερίφραστο ότι ο διάλογος πρέπει να ανοίξει άμεσα. Πιστεύουμε ότι η έναρξη της σχετικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την παράλληλη εμπλοκή διεθνούς εταιρείας ορκωτών ελεκτών που θα διασφαλίσει το αδιάβητο της διαδικασίας και τα συμφέροντα του Δήμου πρέπει να αποφασιστεί σύντομα. Έπρεπε ήδη να είχε αποφασιστεί για το συμφέρον και των δύο εταίρων και άρα και των δημοτών. Δεν νοείται πολιτικός παγκοσμίως να μην συζητά εν ώψη τέτοιων κινδύνων ή να κολυσιεργεί. Την ώρα μάλιστα που διαφαίνεται η διάθεση από την άλλη πλευρά να διαφυλαχθούν τα κεκτημένα που διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε το 1995 και τα οποία εξακολουθούν έως και σήμερα να πηγάζουν από το ενισχύ κοινοπρακτικό, εντός παραθέσεως αναφέρω τη διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας, ύψος των εσόδων, επιστροφή του 100% της αδείας στα χέρια του Δήμου στο συμφωνημένο διάστημα, ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος. Διάθεση που όπως προανέφερα δεν υπήρξε ανάλογη στο παρελθόν από τις προηγούμενες διοικήσεις Club Hotel Casino Λουτράκη και ως εκ τούτου αναγκαστήκαμε ως τότε δημοτική αρχή να διακόψουμε τις σχετικές διαπραγματεύσεις τόσο το 2000 όσο και το 2006. Την ώρα ακόμα που οφείλουμε να κινηθούμε στοχευμένα, καθώς υπάρχει ειδικά τώρα πεδίο διεκδίκησης ακόμα περισσότερο για το Δήμο μας. Αναλογιζόμαστε δε και τα επιπρόσθετα ωφέλη από την πιθανή μετατροπή της κοινοπραξίας σε ΑΕ, όπως τον απεγκλωβισμό του Δήμου από συνεχείς τριβές, αμφισβητήσεις και διενέξεις, το σκάσιμο της φούσκας περί συνδιαχείρισης και η οποία, αν είχε παρελπίδα καποφορήσει, θα είχε φέρει τη δημοτική εταιρεία συνυπέτεια για τις ζημιές κοινοπραξίας και άρα σε πολύ χειρότερη θέση από τη σύμπαν. Τέλος, θα εξακολουθούν να είναι ισχυρές οι οποιασδήποτε νομικές αξιώσεις τους Λουτράκη ΑΕ έναντι της Club Hotel Casino Λουτράκη, καθώς τα δύο νομικά πρόσωπα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, αλλά και η υποίδρυση ΑΕ ρητά θα προβλέπεται ότι αναλαμβάνει ως διάδοχο σχήμα όλες τις υποχρεώσεις της πραξίας. Ακόμα όπως είναι φυσικό, δεν εμποδίζεται σε καμία περίπτωση
η κατάθεση και νέων νομικών κινήσεων εκ μέρους του Λιτάκη ΑΕ, αν κάτι τέτοιο θεωρηθεί ότι διασφαλίζει τα συμφέροντά τους. Και βέβαια κατέληγε μετά η ανακοίνωση με παρενέργεια στο Δήμαρχο κτλ. Φαίνεται λοιπόν είναι ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, ίσως πάνω από 20 μέρες, σίγουρα πάνω από 20 μέρες, και νομίζω ότι έπρεπε εξαιρετικά γρήγορα η Δημοτική Αρχή να έχει κινηθεί και να μην έφερνε τόσο πίσω το θέμα αυτό, γιατί ο κόσμος ξέρει, γνωρίζει, οι εργαζόμενοι περισσότερο, ότι δεν είναι ό,τι καλύτερη αυτή η αργοπορία. Θα ήθελα εδώ, επιπροσθέτως, έχοντας συλλέξει μερικές ερωτήσεις που είδα ή στο διαδίκτυο ή άκουσα, που πιθανώς να είναι και επίκαιρες σήμερα σαν ερωτήσεις, να τις καταθέσω και να προσπαθήσω να πω δύο-τρεις απαντήσεις. Ερώτησες, τι γίνεται αν η κοινοπραξία χρεοκοπήσει, να αφήσουμε την Club Hotel Casino Λουτράκη να φύγει. Μπορεί να βρεθεί νέος επενδυτής προς αντικατάσταση. Λέγεται ότι επιστρέφεται η άδεια λειτουργίας του καζίνο στο ελληνικό δημόσιο. Κλείνει το καζίνο γιατί και να πάει στο δημόσιο δεν θα το λειτουργήσει. Μπορεί κάλλιστα να βγει σε περιοδοτικό διαγωνισμό οποιοδήποτε ποσοστό της άδειας, όπως γίνονται και οι αποκρατικοποιήσεις της ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. Η άδεια, λένε επίσης, ανήκει στον οπλίδο στο Δήμο Λουτρακίου και σε 32 χρόνια επιστρέφει στα χέρια του για νέο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Και κάποιοι άλλοι λένε να αντικατασταθούν, όπως έγινε με τη Lady Luck το 1995. Η πραγματικότητα ποια είναι? Η άδεια λειτουργίας είναι προσωπική και ενιαία και έχει δοθεί και στα δύο μέλη χωρίς να μπορεί κανένα να την ασκήσει χωριστά. Δεύτερον, δεν μπορεί να προκηρυχθεί διαγωνισμός μόνο του ποσοστού της Club Hotel Λουτράκη. Δεν γίνεται αυτό. Τρίτον, αν η κοινοπραξία πτωχεύσει, η άδεια ανακαλείται από το Υπουργείο, Τουρισμού, οριστικά, βάσει του άρθρου 5 της 3 Τετάρτου 1995 σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει λογικά το δικαίωμα να προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό, δεν θα ήθελε να χάσει τα έσοδα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά η θέση της ΔΕΕΤ δεν διασφαλίζεται. Το 1995 ακολουθήθηκε άλλη διαδικασία, γιατί πριν αρχίσει η λειτουργία του, η Lady Luck είχε αποχωρήσει. Δεν τέθηκε άλλωστε τότε θέμα πτώχευσης. Και να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για εξέβρεση επενδυτή, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ο νέος επενδυτής να αναλάβει τις υπάρχουσες άνω των 40 εκατομμυρίων υποχρεώσεις της κοινοπραξίας, που είναι δύσκολο, και άλλα αναγκαστικά να επομιστεί τις υποχρεώσεις αυτές η ΔΑΕΤ ως ομόρφωνος εταίρος, και άλλα να χρεοκοπήσει αυτή, χάνοντας και την ακίνητη περιουσία της. Ερώτηση, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους? Λέγεται ότι αν γίνει μετατροπή σε ΑΕ θα υπάρχουν πολύ σοβαρές ανακατατάξεις με απολύσεις και χειροτέρευση των εργασιακών συνθήκων, αφού πλέον η Club Hotel Casino Λουτράκη θα κάνει ό,τι θέλει και με τον νόμο. Η πραγματικότητα. Ήδη η Club Hotel Casino Λουτράκη έχει την απόλυτη ευχέρεια να προβεί σε απολύσεις και μειώσεις και το έχει κάνει. Κατά τα άλλα, τα δικαιώματα περί προτίμησης δημοτών στις θέσεις εργασίας μπορούν να εξακολουθήσουν να ισχύουν με εξωτερική συμφωνία. Η διευκόλυνση της χρηματοδότησης εταιρείας μετά από τη μετατροπή της ΑΕ θα είναι σίγουρα καλύτερη για τους εργαζομένους από τη σημερινή αβεβαιότητα. Σε περίπτωση επαναπροχείρησης διαγωνισμού, πιθανότατα με την ανάκληση της αδείας, οι εργαζόμενοι θα απολυθούν προτού κάποιοι από αυτούς προσληφθούν στο νέο φορέα με σαφώς χειρότερους όρους. Ερώτηση. Η Club Hotel Casino Λουτράκη θέλει μετατροπή σε ΑΕ για να μπει στο άρθρο 99 περί πτώχευσης. Η εταιρεία με την παρούσα κοινοπρακτική σύνθεση λέγεται ότι δεν μπορεί η βάση νόμου να ενταχθεί στο σωτήριο πτωχευτικό άρθρο 99, αφού σε αυτό εντάσσονται μόνο ανώνυμες εταιρείες. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στο άρθρο 99
μπορεί να υπαχθεί κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει πτωχευτική ικανότητα. Η κοινοπραξία ήδη έχει πτωχευτική ικανότητα, άρα θα μπορούσε να εισέλθει στο άρθρο 99 και με την παρούσα νομική της μορφή. Λέγεται ότι ο Δήμος θα εισφέρει στη νέα ΑΕ τα ακίνητα που κατέχει και ότι η Club Hotel Casino Λουτράκη θέλει τη μετατροπή σε ΑΕ για να ιδιοποιηθεί και να υποθηκεύσει τα ακίνητα του Δήμου. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Δήμος έχει εισφέρει τη χρήση των ακινήτων, την χρήση των ακινήτων για συγκεκριμένη περίοδο και όχι τα ίδια τα ακίνητα. Το ίδιο θα διασφαλιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και με τη μετατροπή της κοινοπραξίας ΑΕ. Ποιοι γνώριζαν το αίτημα μετατροπής ΑΕ και το απέκρυπταν? Πραγματικότητα, το αίτημα δεν είναι καινούργιο. Προβλεπόταν από την Ιδρυτική Σύμβαση στο άρθρο 6 ότι δύναται να γίνει η μορφή κοινοτροφίας ΑΕ και έχει επισήμως ιτηθεί στο παρελθόν στα δέλτα σίγμα και σε γνώση όλων. Το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου κινδυνεύει λόγω αύξησης του τυχού κεφαλαίου. Λέγεται ότι με διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου η ΑΕ, η δική μας η Λουτράκη ΑΕ, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει αφού δεν διαθέτει ρευστό. Το 16% που κατέχει σίγουρα θα γίνει 0%. Η πραγματικότητα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι νομικοί μηχανισμοί για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη σχετική από την τότε ΔΑΕ, από το 2000. Αν η Club Hotel Casino Λουτράκη δεν δεχθεί τους όρους αυτούς ή άλλους που θα προκύψουν μετά από συνεργασία με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους μας, κατά τις διαπραγματεύσεις η μετατροπή σε ΑΕ δεν πρόκειται να προχωρήσει. Προσπάθησα αυτές τις ερωτήσεις που τις είδα έτσι πιο να επαναλαμβάνονται, να μπορέσω όσο είναι δυνατόν με τη βοήθεια νομικών και οικονομολόγων που με βοήθησαν σε αυτό το θέμα, δεν είναι οι δικές μου γνώσεις μόνο, να μπορώ να εξηγήσω σε κάποιους συμβούλους που καλούνται σήμερα να πάρουν θέση επάνω στο μεγάλο αυτό δίλημα, αν θα πρέπει να προχωρήσουμε ή όχι, όσο είναι δυνατόν να τους διευκολύνω. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι φτάνουμε στο να αποφασίσουμε τελικά τι πρόκειται να γίνει. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Επικεφαλής Συνδυασμού, κύριε Συνάδελφε, αργούμε. Αργούμε απελπιστικά. Και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτές τις αργοπορίες, τις επίπλαστες για μένα, τις κολλησιεργίες όπως λέγατε, κάποια στιγμή θα πρέπει να αναρωτηθούν, αλλά πρέπει να σταματήσουν. Πιστεύω σήμερα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ηρωισμών, ο κύκλος της κλάψας, και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την επένδυση της κοινοπραξίας, τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει ποτέ στο Δήμο μας. Το πώς θα διασωθούν τα συμφέροντα, τα ακίνητα και τα συμφέροντα του Λουτράκη ΑΕ, που δυστυχώς όπως φτάσαν τα πράγματα, είναι και τα δύο αλληλένδετα. Πώς θα εξασφαλίσουμε τους εργαζομένους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη εποχή που περνάει η χώρα μας. Και νομίζω θα πρέπει, αν όχι σήμερα, που και αυτό θα ήταν λογικό, να αποφασίσετε τι θα κάνετε με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, αν έχετε κάνει κάτι. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να διαβάσω τώρα την επιστολή που σας έδειξα, που σας έδωσε και πρωτοπόλησα βέβαια στη Λουτράκη ΑΕ πριν από μια εβδομάδα, με την οποία σας καλούσα να επισπεύσετε τη διαδικασία. Και νομίζω, φαντάζομαι, ότι θα πρέπει να έχετε κάνει κάτι με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μας πληροφορήσετε. Όπως επίσης να μας πείτε, ποιοι είναι αυτοί που θα κάνουν στο τραπέζι απέναντι στην Club Hotel Casino Λουτράκη. Καταλαβαίνετε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν δύο φάσεις ή παράλληλες κινούνται. Είναι το πολιτικό κομμάτι το οποίο παίρνει τις αποφάσεις ή δέχεται την ενημέρωση και την πληροφόρηση από την άλλη πλευρά να τις μεταφέρει σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Γίνονται δηλαδή οι συζητήσεις και υπάρχουν και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι υψηλωτά το επίπεδο που θα πρέπει να επιλέξουν
οι οποίοι θα κινηθούν παράλληλα για να μπορούν να υλοποιήσουν τις όποιες αποφάσεις πολιτικές από όποιο σώμα καλύτερα να τις πάρει, θα τις υλοποιήσουν. Αυτά λοιπόν, για να έρθει η ώρα να καθίσετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εφόσον σήμερα βεβαίως πάρθει η απόφαση για έναρξη διαλόγου, δεν πρέπει να σας πάρει πολύ χρόνο. Πρέπει μέσα στην εβδομάδα την επομένη να ξεκινήσετε, κύριε Δημήτρη. Υπάρχει, φοβάμαι, πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και δεν είναι φόβο να κινδυνολογήσω τίποτα. Απλά φοβάμαι. Γιατί και τα στοιχεία τα οποία δεν μας είπατε σήμερα, που σας έστειλε ο κύριος Ζαμαντάς, δεν είναι καθόλου καλά για να πει κανείς ότι μπορούμε να έχουμε και άλλους λίγους ηρωισμούς.